Είναι καλό ψημέρα, Στεφάνε. Μαργαρίτσα, ετοιμάσου. Πότε θα... Καλώς ήρθατε στα Μάσαρ. Έχουμε ωραία γλυκίσματα. Ξεροτίγανα, κουλουράκια, μπισκοτάκια, πορτοκαλόπιτες που είναι φτιαγμένα όλες με πορτοκάλι. Η πορτοκαλόπιτα είναι αυτή, έτσι. Μάλιστα, αυτή είναι η πορτοκαλόπιτα. Αυτές εδώ πέρα, αυτοί εδώ είναι χαλβάδες. Τα ξεροτίγανά μας, τα μπισκοτάκια μας και τα κουλουράκια μας. Όλα αυτά είναι παραδοσιακά, έτσι, από παραδοσιακές συνταγές δικές σας. Ναι, βέβαια, φτιαγμένα από τις γυναίκες του χωριού μας. Τι καλά έχετε? Από όλα ό,τι θέλετε. Σιροπιαστά, πορτοκαλόπιτα, cheesecake. Από σιροπιαστά, ό,τι θέλετε. Είστε εδώ από Μάσαρη? Από Μάσαρη. Είναι συνταγές εδώ δικές σας όλα, έτσι. Δικές μας. Γνήσιες. Χωρίς συντηρητικά. Όπως τα φτιάχνα οι παλιοί. Έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά αυτό το χωριό. Όπως έρχεσαι τώρα, μυρίζει το πορτοκάλι, έτσι. Λοιπόν, τώρα που είναι καθισμένες, είναι υπέροχες. Κόσμος. Έχει έρθει, πώς το βλέπετε? Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει καλά, δυναμικά. Καλά πάει προς το παρόν. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί ο καιρός είναι υπέρ μας. Ο κόσμος περνάει, βλέπει, κοιτάει, ξαναπερνάει. Το καταλαβαίνουμε λόγω της οικονομικής κρίσης. Προς το παρόν καλά πάμε. Θα δούμε στο τέλος της βραδιάς. Να είστε καλά. Πολύ ωραία και ακόμα είναι νωρίς γι' αυτό. Περιμένουμε πολύ κόσμο. Βλέπουμε, έχετε φτιάξει και ειδικά καπελάκια, ειδικά μπλουζάκια. Ναι, πολύ ωραία. Είναι μεγάλο γεγονός για το χωριό, έτσι, η γιορτή αυτή. Ναι, είμαστε πάντα όλο επιτυχία. Μας αρνεί συγχαρητήρια αυτό που κάνετε, είστε αξέπαινοι. Σήμερα το χωριό μας στα Μάσαρη έγινε η τιμητική του. Είναι πράγματι η γιορτή του πορτοκαλιού, μια γιορτή για όλο τον κόσμο, μια γιορτή που νομίζω στις εποχές που ζούμε έχει σκορπά τη χαρά, την αισιοδοξία, τη δημιουργικότητα, αυτή που δίνουν οι αθισμένες πορτοκαλιές. Οι πορτοκαλιές που σε λίγο πάλι θα ξαναδώσουν τους νέους καρπούς και θα υπάρχει η συνέχεια. Ευλογία για όλο τον κόσμο. Όλες οι δραστηριότητες και οι γιορτές που δίνουν ζωή στα χωριά μας είναι εκδηλώσεις τις οποίες πρέπει όχι μόνο να στηρίζουμε, αλλά θα έλεγα ότι θα έπρεπε να έχουμε ημερολόγιο στο οποίο να έχουν την πρώτη θέση. Στα Μάσαρη η γιορτή του Πορτοκαλιού είναι μια ιδιαίτερη μέρα και μόνο ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί εδώ και η αποδοχή που έχει από όλο το υπόλοιπο νησί, βλέπετε ότι έχει έρθει κόσμος από όλη τη Ρόδο, είναι ένα μήνυμα το οποίο δείχνει πως ο πρωτογενής τομέας εν προκειμένου, μια και μιλάμε για τη γιορτή του Πορτοκαλιού, μπορεί να δώσει και ζωή και ελπίδα και μπορεί να δώσει και θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Κάνετε καλημέρα. Είστε καλά, κύριε Βασιλιά? Όλα καλά, θα φτιάξετε αυτά όλα? Ναι. Όχι εγώ, ο σύλλογος. Ο σύλλογος. Βέβαια, όλες οι γυναίκες. Μόνες τις θα κάνετε τώρα? Ναι, με την κοπέλα. Αυτό θα πάρουμε. Και μετά έξω εδώ χρηματοδοτείτε τις δραστηριότητες σας όλες. Τα μικρά χωριά διατηρούν την παράδοση, έγινε θεσμός αυτή η γιορτή, όπως και σε άλλα χωριά αντίστοιχες εκδηλώσεις. Αυτές τις εκδηλώσεις πρέπει να τις ενισχύσουμε όχι μόνο την ημέρα της γιορτής επικοινωνιακά, αλλά ουσιαστικά όλο τον χρόνο. Ξέρετε ότι αυτή η περιοχή στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, στα πορτοκάλια, στα λεμόνια, στις ελιές. Νομίζω λοιπόν ότι
η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί ακριβώς αυτές τις δυνατότητες που έχει ο τόπος μας, κάθε χωριό ξεχωριστά να αναδείξει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Και εμείς έχουμε υποχρέωση όχι μόνο αυτές τις ημέρες να τους τιμούμε, αλλά να τους στηρίζουμε και θεσμικά και στην ουσία, στην πράξη. Για παράδειγμα, τα χωριά εδώ, Μασάρων, της Μαλώνας, χρειάζονται ένα δίκτυο ίδρευσης. Ξεκινάω από αυτό. Μπορεί να είναι η ημέρα της γιορτής του Πορτοκαλιού, όμως πρέπει να δεις και ουσιαστικά ζητήματα που έχουν. Και βέβαια να πω για μια ακόμη φορά, πέρα από τα συγχαρητήρια στα μικρά παιδιά σε όλο τον κόσμο και στα μέσα ενημέρωσης, και χαίρομαι που πρώτος σας βλέπω εδώ σήμερα να αναδείξετε τις ομορφιές της Υπαίθρου και το χωριό μας. Καταρχάς θα ήθελα να πω τα συγχαρητήρια μου σε όλους αυτούς οι οποίοι οργάνωσαν σήμερα αυτή την όμορφη εκδήλωση, η οποία έχει καταστεί θεσμός για τη Ρόδο. Νομίζω ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή θα πρέπει να την προβάλλει με έναν τρόπο διαφορετικό. Και το λέω αυτό γιατί ερχόμενος είδα 6 λεωφορεία με ξένους τουρίστες. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να καταστεί μια εκδήλωση η οποία να ανοίγει την άνοιξη στη Ρόδο. Και να φέρει την άνοιξη, να το πω εντός παρελθέσεων. Τίποτα άλλο, συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που κόπιασαν, μόχθησαν και μιλάω ειδικά για τα Μασάρων, για τους ανθρώπους των Μασάρων, οι οποίοι έχουν και μεράκι και αγωνίες, θα ήθελα να πω. Και αυτές τις αγωνίες θα πρέπει όλοι εμείς που κατεβαίνουμε στην αυτοδιοίκηση να δούμε και να τους δώσουμε απαντήσεις και όχι υποσχέσεις.